Φέτος για πρώτη φορά έχουμε από το Σεπτέμβριο για παιδιά που είναι άνω της ηλικίας των 22 χρονών δεν έχουμε πληρωθεί τα βάουτσερ με αποτέλεσμα αυτό να μας δημιουργεί προβλήματα και να μην ανταποκρινόμαστε στις υποχρεώσεις μας. Δηλαδή στη μισθοδοσία και σε όλα τα λειτουργικά έξοδα. Κραυγή αγωνίας για το μέλλον του ΚΔΑΠ της Ηλιαχτίδας, καθώς εάν η πολιτεία συνεχίζει να καθυστερεί τις πληρωμές των βάουτσερ, αυτό μπορεί και να κλείσει. Η πρόεδρος του Συλλόγου Παιδιών με Αυτισμό, Σουλτάνα Λαμπροπούλου, φανερά δυσαρεστημένη από την εξέλιξη αυτή, δηλώνει πως εδώ και 7 μήνες η πολιτεία τους έχει ξεχάσει και δεν καταβάλει τα οφειλόμενα. Φτάσαμε στον 7ο μήνα λειτουργίας και από το Σεπτέμβριο, σας είπα, για άτομα πάνω από 22 χρονών και έχουμε αρκετά συνδομή και όχι μόνο στο δικό μας ΚΔΑΠ ΜΕΑ και σε όλα τα ΚΔΑΠ ανά την Ελλάδα υπάρχει αυτό το πρόβλημα. Κάναμε κάποια υπομνήματα κάτω στο Υπουργείο, μας είπαν ότι καταρχάς τα παιδιά αν τον 22 τα είχαν βάλει στο Υπουργείο Εργασίας, με τη δημιουργία του νέου Υπουργείου, στο οποίο υπαγόμαστε κοινωνικής συνοχής και οικογένειας, θα έπρεπε να πάει να γίνει μεταφορά αυτών των βάουτσερ εκεί και μετά φυσικά να πάει στην ΕΕΤΑ που είναι υπεύθυνη της δράσης. Εγώ πιστεύω όμως ότι είναι θέμα οικονομικό, ίσως δεν υπάρχουν κονδύλια, δεν έχουν μεριμνήσει από το Σεπτέμβριο. Αυτά δεν γνωρίζω. Αυτά είναι ευρωπαϊκά τα κονδύλια, αλλά όμως υπάρχουν, αλλά όμως δεν καλύπτουν μόνο τα ευρωπαϊκά και βάζει και η πολιτεία, γιατί η δράση αυτή είναι συγχρηματοδοτούμενη. Οι ωφελούμενοι του ΚΔΑΠ της Ηλιαχτίδας είναι 40, λέει ο Σύλλογος, εξυπηρετεί και άλλες ανάγκες των μελών του. Η άνω των 22 στη δική μας δομή είναι 14. Είναι ένα σεβαστό ποσό. Μιλάμε για ένα ποσό της τάξης των 50.000 ευρώ. Με τα οποία 50.000 θα είχαμε καλύψει. Τώρα σας είπα, αυτή τη στιγμή έχουμε πρόβλημα. Δεν έχουμε πληρώσει για το μάρκετ. 7 μήνες για 14 παιδιά και σας είπα ότι 14 έχουμε εμείς. Σε κάποια άλλη δομή μπορεί να υπάρχουν και περισσότερο. Αυτό είναι πάρα πολύ. Αυτή τη στιγμή ο Σύλλογος πληρώνει από τα χρήματα που έχει στο ταμείο του, αλλά και αυτά πια έχουν τελειώσει. Με αποτέλεσμα, κυρία Λαμπροπούλου, να φοβάται πως ο κίνδυνος του λουκέτου είναι κοντά. Είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό, γι' αυτό θέλουμε περισσότερη στήριξη από την πολιτεία. Να μην φτάσουμε στο σημείο τον ΚΔΑΠ να το κλείσουμε που με τόσο κόπο. Υπάρχει αυτή η πιθανότητα δηλαδή. Εάν δεν υπάρχουν οικονομικοί πόροι και δεν μπορούμε να τα απεξέλθουμε, σας είπα ότι αυτή τη στιγμή δεν έχουμε πληρώσει το μισθό του Μαρτίου. Και πάλι καλά, υπάρχουν κάποια άλλα ΚΔΑΠ που ενδεχομένως χρωστούν και περισσότερα. Δεν είναι ότι το καλύτερο, γιατί ένας εκπαιδευτής που δουλεύει εκεί και όλοι οι άνθρωποι όταν εργάζονται θα πρέπει να αμείβονται. Ναι. Τα πληρώσατε με δικά σας χρήματα. Όσο είχαμε, εννοείται, πάντα αυτό κάνουμε. Γιατί ποτέ δεν έρχονται έγκαιρα. Αλλά αυτό το πράγμα φέτος είναι το κάτι άλλο. Συνήθως το Δεκέμβριο μας βάζανε τα χρήματα για το πρώτο τρίμηνο. Φέτος μας βάλανε το μισό ποσό και σας είπα ότι έχουμε ένα ποσό της τάξης των 50.000 ευρώ που δεν έχουμε πάρει. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Η κυρία Λαμπροπούλου εξέφρασε και τη δυσαρέσκειά της για τη μείωση του ποσού που λαμβάνουν ως επιδότηση. Όσο το λάμβανουν από την Αθήνα, το επίδομα αυτό ήταν πολύ μεγαλύτερο από το ποσό που δίνει σήμερα η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας. Γι' αυτό και ζητούν επιτακτικά ένα ραντεβού με τον Απόστολο Τζιτζικώστα. Που τα τελευταία χρόνια είναι πολύ λιγότερο. Όταν παίρναμε το ποσό αυτό από την Αθήνα ήταν πολύ περισσότερο. Γιατί έγινε, τι άλλαξε? Δεν ξέρω γιατί άλλαξε. Γι' αυτό και θέλουμε ένα ραντεβού οπωσδήποτε με τον κύριο Τζιτζικώστα. Που τον θήκαμε εδώ ιεραρχικά στον κύριο Αντιπεριφερειάρχη. Είπε θα το δει. Ο καιρός όμως περνάει, γιατί αυτή την εποχή είναι η εποχή που εμείς κάνουμε τα χαρτιά για αυτή την επιδότηση. Και θα πρέπει το ραντεβού να κληθεί άμεσα, γιατί με το Δήμο έχουμε μια καλή συνεργασία, αλλά οικονομικά δεν βοηθάει και δεν βοήθησε. Τώρα αρκεί να σας πω ότι το κτίριο του Δήμου είναι αυτό στο οποίο μας έχουν παραχωρήσει και τους ευχαριστούμε βέβαια γι' αυτό, αλλά όμως ούτε φως ούτε νερό πληρώνει ο Δήμος. Τα λειτουργικά τα πληρώνουμε εμείς. Μας έχουν μεταφέρει, εμένα και ως νέα διοίκηση μας μετέφεραν τα προβλήματα που υπάρχουν, τα προβλήματα στη διοίκηση, στη διαχείριση και πραγματικά έχουμε όλη την καλή διάθεση να κάνουμε ό,τι μπορούμε, ό,τι είναι εφικτό να κάνουμε στα πλαίσια των δυνατοτήτων μας. Πάντοτε το διευκρινίζω σε όλους αυτούς τους συλλόγους που έχουν μία δράση την οποία θα μπορούσε και θέλει ο Δήμος να στηρίξει. Να στηρίξουμε με όποιο τρόπο μπορούμε αυτές τις προσπάθειες. Και μακάρι με καλό σχεδιασμό, με τον αρμόδιο αντιδήμαρχο και σε συνεργασία με αυτούς τους συλλόγους, να μπορέσουμε να εξασφαλίσουμε
και κάποια προγράμματα που τρέχουν για τέτοιες δράσεις και για αυτούς τους συλλόγους.